Γεια σας φίλοι μου, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνω μια υπέροχη συνταγή με γαρίδες φαχίτας. Μοιράζω τις πιπεριές από τη μέση, αφαιρώ τους σπόρους, τις καθαρίζω λίγο και τις κόβω σε λεπτές θέσεις. Θα χρειαστώ γύρω στις 3-4 πιπεριές, μία από κάθε χρώμα. Θα πάρω τώρα 1 με 2 ξηρά καθαρισμένα κρεμμύδια και θα τα κόψω σε φέτες. Θα ψιλοκόψω τώρα 1 με 2 σκελίδες σκόρδο. Θα πάρω τώρα ένα μπολ και θα κάνω σε αυτόν τη σάλτσα. Θα βάλω το ελαιόλαδο, το ψιλοκομμένο σκόρδο, λίγο ξηρό κοριάντρο σπασμένο, την πάπρικα, κρεμμύδι σε σκόνη, νυφάδες πάπρικας, πιπέρι, κίνινο, αλάτι, λίγο ξύσμανο από φρέσκο λεμόνι. Λίγο χυμό λεμονιού και τέλος θα βάλω σκόνη φαχίτας και θα τα ανακατέψω όλα καλά μαζί. Θα πάρω τώρα 3-4 κουταλιές της σούπας από τη σάλτσα που έκανα και θα μαρινάρω τα λαχανικά που έκοψα πριν. Θα τα ανακατέψω να πάει η σάλτσα παντού και θα τα αφήσω στην άκρη μέχρι να τα χρειαστώ. Θα πάρω τώρα τις γαρίδες και θα τις μαρινάρω ακριβώς όπως έκανα με τα λαχανικά. Θα βάλω 3-4 κουταλιές της σούπας από τη σάλτσα που έχω ετοιμάσει και θα τις ανακατέψω καλά. Πάρω τώρα έναν αντικολλητικό τηγάνι, θα το προθερμάνω, θα προσθέσω μέσα λίγο ελαιόλαδο ή λίγη από τη σάλτσα που έχουμε ετοιμάσει και θα σοτάρω σε αυτόν τις γαρίδες σε δυνατή φωτιά. Θα τις ψήσω γύρω στο 1 λεπτό και μετά θα τις γυρίσω από την άλλη πλευρά. Όταν είναι έτοιμες θα τις αφαιρέσω. Στο ίδιο τηγάνι θα βάλω λίγο ελαιόλαδο και λίγη από τη σάλτσα που έχω ετοιμάσει. Θα το αφήσω να βράσει για περίπου μισό λεπτό και θα βάλω μέσα τα λαχανικά. Ανακατεύω τώρα τα λαχανικά, δεν χρειάζονται πολύ ψήσιμο, το ψήσιμο τους εξαρτάται από το πόσο λεπτά τα έχουμε υπόψη. Χρειάζονται γύρω στα 5 λεπτά. Στη συνέχεια θα βάλω τις γαρίδες, θα τα ανακατέψω και θα τα λατοπιπερώσω.
Το φαχίτας τώρα είναι έτοιμο. Θα προσθέσω μέσα λίγο φρέσκο κοριάνδρο, θα τα ανακατέψω και θα τα αποσύρω από την εστία. Θα πάρουμε τώρα μια ντορτίγια και θα βάλουμε 2-3 κουταγιές από το μείγμα φαχίτας που έχουμε ετοιμάσει. Θα βάλουμε λίγο τυρί και στη συνέχεια θα το τυλίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Τις τορτίγες πριν να τις χρησιμοποιήσουμε μπορούμε να τις βράσουμε είτε στο φούρνο μικροκυμάτων για μισό λεπτό είτε σε έναν αντικολλητικό τηγάνι πάνω στην εστία μας για λίγα δευτερόλεπτα από την κάθε πλευρά. Για τυρί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυρί τσέταρ ή μυστήσιμο τυρί. Θα κάνω τώρα ένα συνοδευτικό για τα φαχίτας. Θα ψιλοκόψω είτε ξηρό είτε φρέσκο γρανίδι. Θα κόψω ντομάτα σε κύβους. Θα τα βάλω μαζί σε έναν μπολ. Και θα προσθέσω μέσα λίγο φρέσκο κολιάνδρο. Λίγη από την σάλτσα που έχουμε ετοιμάσει πριν. Αλλά την πιπέρι και θα τα ανακατέψω καλά. Θα κάνω τώρα μία σάλτσα για να συνοδεύσει τα φαγίτας. Θα βάλω μέσα γιαούρτι, λίγο κόγιαντρο ξηρό σπαστό, νυφάδες πάπρικας, σκόνη σκόρδο, λίγο κίμινο, αλάτι πιπέρι και θα τα ανακατέψω όλα μαζί. Και τώρα θα σερβίρω τα φαγίτας. Θα βάλω πρώτα τα συνοδευτικά και στη συνέχεια θα κόψω τα φαχίτας με αυτόν τον τρόπο. Καλή σας όρεξη!